Σήμερα έχουμε μπροστά μας ένα νομοσχέδιο που βασικά εναρμονίζομαστε με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα πλαστικά μιας χρήσης. Πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι είχαμε υποχρέωση με βάση τις ημερομηνίες της οδηγίας ότι τούτο το νομοσχέδιο θα το υιοθετούσαμε και θα έμπαινε στην εθνική μας νομοθεσία τον Ιούλιο του 2021, δηλαδή πριν 8 μήνες. Εκαθυστερήσαμε 8 μήνες να το φέρουμε στη Βουλή, να το συζητήσουμε και να το ψηφίσουμε και κατά κρίβεια έχουμε και η προειδοποίηση που λέει ότι αν δεν το ψηφίσουμε ως τις 28 του Μάρτη θα προχωρήσει η δικαστική διαδικασία εναντίον της Κύπρου. Για τούτον τον λόγο θέλω να θυμάστε πολλά καλά τούτες τις ημερομηνίες. Μέσα στο νομοσχέδιο δίνουμε εφαρμογή του νόμου τον Απρίλιο. Εάν οποιαδήποτε παράταση δοθεί με τροπολογίες, την οποία να σας πω επίσης ότι η κυβέρνηση είπε ότι δεν θέλει να δοθεί άλλη παράταση που τούτη που προβλέπεται τώρα μες στο νομοσχέδιο, γιατί θα μπούμε σε περιπέτειες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν εμείς έναν νόμο τον οποίο έπρεπε να εφαρμόσουμε πέρσι τον Ιούλη, ψηφίσουμε τον να μπει σε εφαρμογή π.χ. το Σεπτέμβριο, για παράδειγμα. Επομένως, έχουμε τούτο το θέμα το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Και τα κόμματα τα οποία θα αναλάβετε την ευθύνη να το ψηφίσετε τούτον πρέπει να το έχετε υπόψη σας. Το δεύτερο θέμα που αφορά το νομοσχέδιο έχει σχέση και με μια σειρά ερωτημάτων τα οποία ετεθήκαν στην κυβερνητική πλευρά. Για παράδειγμα, τι γίνεται εάν εγώ έβαλα την παραγγελία μου και να φτάσει η παραγγελία μετά που την εφαρμογή, μετά από την ημερομηνία που μπαίνει σε εφαρμογή ο νόμος. Και μας διαβέβαιωσε η κυβέρνηση ότι με τα αποδεικτικά στοιχεία ότι έβαλε στην παραγγελία σου, είσαι εντάξει. Τούτα είναι τα δύο τα θέματα τα οποία πρέπει να έχετε υπόψη σας, γι' αυτόν και εμείς θα καταψηφίσουμε τις τροπολογίες τις οποίες υπάρχουν. Τώρα, στο zoom in, και να δείτε και την ανησυχία την οποία υπάρχει, να αναφέρουμε ότι μιλούμε για ένα νομοσχέδιο το οποίο είναι να κάνει φοβερές αλλαγές στη ζωή μας, με νέα προϊόντα τα οποία να βλέπετε να μπαίνουν μέσα στην κυπριακή αγορά. Και για τούτον τον λόγο που πάντα η Ευρωπαϊκή Ένωση παρουσίασε το θέμα ότι είναι και μια ευκαιρία για έξυπνες και νέες επιχειρηματικές δράσεις. Μιλούμε για πρόνοιες οι οποίες υπάρχουν μέσα στο νομοσχέδιο, τα οποία περιλαμβάνουν διάφορα μέτρα μείωσης των πλαστικών στη ζωή μας. Ορισμένα πλαστικά για τα οποία δεν θα επιτρέπεται πλέον η εισαγωγή ή η παραγωγή στη χώρα. Θα έχουμε πλαστικά με ειδική σήμανση. Θα έχουμε ορισμένα πλαστικά προϊόντα στα οποία αυτός που το βάλει στην αγορά θα είναι υπεύθυνος να το πιάσει πίσω και να το ανακυκλώσει. Ως τώρα το είχαμε τούτο μόνο για προϊόντα τα οποία περιείχαν κάτι το οποίο ήταν να καταναλώσουμε. Π.χ. αν πίνετε μια μπουκάλα, το νερό και μείνει καινή μπουκάλα πλαστική, ήταν υπόχρεος να αναλάβει την μπουκάλα να την ανακυκλώσει. Τώρα μιλούμε για μια σειρά από πλαστικά προϊόντα, ασχέτως αν περιέχουν καταναλωτικών υλικών ή όχι, τα οποία είναι υπόχρεος να τα ανακυκλώσει ο εισαγωγέας ή ο παραγωγός. Και ορισμένα από τα πλαστικά θα πρέπει να έχουν μέσα τους υποχρεωτικά έναν ποσοστό που ανακυκλωμένα άλλα πλαστικά. Τούτες είναι οι πρόνοιες του νομοσχεδίου που έχουμε σήμερα για ψήφιση στη Βουλή. Γιατί ξεκίνησε ένας πολλά μεγάλος πόλεμος εναντίον των πλαστικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδόθηκε μας πριν λίγα χρόνια η υποχρέωση να κάνουμε κάτι να μειώσουμε και τις πλαστικές τσάντες. Θυμάστε ότι ψηφίσαμε τη χρέωση της πλαστικής τσάντας ακριβώς για να μειωθεί το ποσοστό τους και τώρα έχουμε ψηφίσει ήδη και μπαίνει σε εφαρμογή τον επόμενο Φεβράρι η πλήρης απαγόρευση της πλαστικής τσάντας. Τούτος ο πόλεμος που γίνεται στα πλαστικά υπάρχει γιατί έχουμε τρομακτικές ποσότητες πλαστικών πλέον στη φύση. Θα δείτε και νομίζω αύριο να το δείτε και να δημοσιεύετε και παντού ότι πλέον σε αναλύσεις αίματος εμφανιστήκαν τα πλαστικά. Βρίσκουμε τα μέσα σε ποταμούς, μέσα στα ψάρια, αν κάνετε αναλύσεις, βρίσκουμε τα, γιατί πάρα πολλά από τα πλαστικά τούτα καταλήγουμε στη θάλασσα. Ακόμα και οι γειτονικές χώρες, αν δεν το ξέρετε, μαζεύουν τα πλαστικά τους
μαζεύουν, συγγνώμη, όλα τους τα απόβλητα και τα ρίχνουν μέσα στη θάλασσα. Γι' αυτό και ορισμένες ακτές της Κύπρου βρίσκεται τόσο πολλά μεγάλες ποσότητες αποβλήτων. Δεν είναι μόνο αποβλήτων που πετάσουμε εμείς. Φέρνει μας τα η θάλασσα λόγω των ρευμάτων και από γύρω χώρες. Επίσης, ένα άλλο θέμα το οποίο πρέπει να έχετε υπόψη σας είναι το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση απαγορεύει πλέον την εξαγωγή σε τρίτες χώρες των μη ανακυκλώσιμων πλαστικών. Για τούτον τον λόγο έχουμε σοβαρό πρόβλημα και στην Κύπρο με τούτου του είδους τα πλαστικά. Και εγώ θεωρώ ότι έφτασε η εποχή, κατά κρύο αργήσαμε, που έπρεπε η κυβέρνηση να κοιτάξει ποια είναι τα προϊόντα τα οποία μπαίνουν στην αγορά που Κύπριους παραγωγούς και να τους προσεγγίσουμε και να δούμε εάν, για παράδειγμα, τούτον το προϊόν, η συσκευασία ανακυκλώνεται ή όχι. Και θα δείτε κλασικά προϊόντα, για να μην ονοματίσω, τα οποία η συσκευασία τους νομίζει ο κόσμος ότι είναι ανακυκλώσιμο πλαστικό, αλλά κατά κρίβεια δεν είναι. Είναι πολύ απλό, μιλάτε με έναν ανακυκλωτή και θα σας πει πόσα πολλά πράγματα μπαίνουν στην κυπριακή αγορά από Κύπριους που δεν ανακυκλώνεται το πλαστικό τους. Και τι κάνουμε τα μη ανακυκλώσιμα? Είναι ένα από τα μεγάλα πράγματα τα οποία πρέπει να ντρεπόμαστε κατά κρίβεια, γιατί φτάσαμε σε έτσι κατάσταση σε τούτον τον τόπο. Και βλέπετε και τις ταχυτά στο Πεντάκομο ή αν πάτε για παράδειγμα στην Πάφο ή στην Κόσιν, να δείτε την τραγική κατάσταση στην οποία έχουμε, λόγω ακριβώς και της κακής ολοκληρωτικής, ολοκληρωτικά κακής διαχείρισης των αποβλήτων μας. Και ευχαριστώ, Πρόεδρε, για την ευκαιρία.